Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον το Θανάση Ευαγγελόπουλο, τον graffiti artist, αν το λέω σωστά θα με διορθώσει, αν το λέω λάθος, ο οποίος επιμελήθηκε και δημιούργησε πραγματικά αυτό το έργο τέχνης και θα μας τα πει καλύτερα ίδιος. Ο Θανάση, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχετε, έχετε κάνει ένα graffiti, έχεις κάνει ένα graffiti. Αρχικά να μας πεις αν το κάνεις μόνος σου, αν ήταν και άλλος στη διαδικασία. Το έκανα μαζί με τον Γιάννη το Μπουζούκι. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Είναι και αυτός street artist του χώρου. Γιατί έχετε κάνει, εγώ θα πω, ένα από τα πιο για μένα ίσως το πιο εντυπωσιακό graffiti αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω σίγουρα, όχι ίσως σίγουρα. Και χωρίς να είμαι τόσο πολύ κοσμογυρισμένος, ένα τα πιο εντυπωσιακά εγώ θα πω στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Υπάρχουν αξιόλογοι τείχοι σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Ξέρω αρκετούς καλλιτέχνες που κάνουν παρόμοια πράγματα. Και έχουμε και στη Θεσσαλονίκη αρκετούς και πολύ καλούς. Και στον Άρη βέβαια έχουμε κι άλλους ακόμα. Και ναι, αυτή ήταν μια ιδέα των φίλων του Άλκη. Αυτοί και οργάνωσαν. Και βρήκαν ένα σαν καλλιτέχνη που είναι και γνωστό στον χώρο. Και εγώ είπα και τον φίλο μου τον Γιάννη, τον Μπουζούκι. Και μαζί οργανώσαμε το σχέδιο. Μας πήρε αρκετές μέρες να οργανώσουμε το σχέδιο, να δούμε πώς θα μπει σε τοίχο, να δούμε τα χρώματα, τους χορηγούς, τις άδειες κυρίως, που είναι και το δύσκολο κομμάτι. Και το δύσκολο κομμάτι ήταν οι άδειες για να βγουν. Και της καλωσιάς και του τοίχου και όλα αυτά τα διαδικαστικά. Αλλά είχαμε τη βοήθεια και του Δήμου και του Διευθυντή και όλων όσων βοήθησαν. Νομίζω ότι θα ήταν ίσως μία από τις ελάχιστες φορές που η πολιτεία ή η τοπική αυτοδιοίκηση δεν θα δημιούργησε πρόβλημα και κόλλημα με τη γραφειοκρατία, γιατί όλοι αντιλήφθηκαν τον ιερό σκοπό αυτού του γραφείου. Ναι, και όχι μόνο δεν είχε γραφειοκρατία, και ήταν κατά προτεραιότητα. Το είχαν έτοιμο πολύ γρήγορα. Και εσείς το είχατε έτοιμο πολύ γρήγορα, γιατί νομίζω ξεκινήσατε πότε, την προηγούμενη Δευτέρα. Τη Δευτέρα ξεκινήσαμε και το ολοκληρώσαμε την Παρασκευή το βράδυ ουσιαστικά. Και Σάββατο πήγαμε για κάποιες Πόσες ώρες δουλέψατε δηλαδή για να βγει αυτό, γιατί ο τείχος για όσο το έχω δει είναι τεράστιο. Ναι. Πόσα μέτρα είναι? Ναι, είναι. Είναι 15 επί 15 περίπου ο τείχος. Ναι. Μέτρα. Και μας πήρε γύρω στις 7 ώρες την ημέρα. Δουλεύαμε 7 με 8 ώρες την ημέρα. 35. Ναι. Τόσο μας πήρε περίπου. Και με μια μέρα βροχή, νομίζω κιόλας, η οποία από ό,τι φάνηκε, γιατί εγώ το σκεφτόμουν όταν έβρεχε. Το φοβήθηκα εγώ. Δεν μας καθυστέρησε καθόλου η βροχή. Δεν μας καθυστέρησε καθόλου η βροχή. Εντάξει, την αποφύγαμε. Και όλα καλά από αυτό το θέμα. Είναι πάντως εντυπωσιακό, δηλαδή, και εγώ ξέρω και αρκετό κόσμο που έχει περάσει απλά από το σημείο 1-2 λεπτά, και εγώ πέρασα την προηγούμενη Τετάρτη, αν θυμάμαι καλά, και το είδα που ακόμα φτιάχνατε. Μάλιστα, από ό,τι ενημερωθήκαμε, ήρθε και ένας δημοσιογράφος της ΕΚΥΠ, της Γαλλικής Εφημερίδας, γνωστή παγκοσμίως. Ναι. Δεν ξέρω αν μίλησε και μαζί σας κιόλας, γιατί έμαθα ότι βρέθηκε χθες στο σημείο, μίλησε και ομοπαδούς. Γενικά έγινε μεγάλο αφιέρωμα για την δολοφονία του Άλκη από τους Γάλλους. Ναι, ήρθε δημοσιογράφος της ΕΚΥΠ. Ενημερώθηκε γενικά για όλη τη διαδικασία, τι βοήθησαν, πώς στήθηκε όλο αυτό το γράφητι. Και ενθουσιάστηκε με το σχέδιο, ενθουσιάστηκε με όλη την πρωτοβουλία των παιδιών. Και έμαθε και κάποια άλλα πράγματα που τον είπα εγώ συγκεκριμένα, για αθλητικά δρόμενα της πόλης. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ασχολήθηκε και με το αθλητικό κομμάτι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Πήγε στο ποδοσφαιρικό αγώνα μετά, παρακολούθησε. Ναι, ναι, ήταν και στο γήπεδο. Yeah. Εγώ θέλω να το κλείσουμε τονίζοντας ότι, γιατί ξέρεις, από κάποιους δυστυχώς, αυτό το οποίο κάνετε εσείς είναι λίγο παρεξηγημένο. Ενώ είναι μια διαφορετική μορφή τέχνης και μια ωραία μορφή τέχνης που δίνει χρώμα, εγώ θα πω, στις πόλεις, χωρίς να έχει να κάνει μόνο με τον Άρη, με το οτιδήποτε. Δηλαδή το προσεγμένο και το ωραίο, και από επαγγελματίες όπως είστε εσείς του είδους, μπορεί να δώσει άλλη νότα και άλλη ομορφιά σε οποιαδήποτε πόλη. Θεσσαλονίκη, θες Αθήνα, θες Λάρισα, στην Ευρώπη. Ναι. Και εγώ είμαι λάτρης του γκραφίτι και των murals, όπως είναι αυτό που κάναμε για τον Άλκη. Πιστεύω δίνουν έναν τόνο πολύ εύθυμο στην πόλη και κάνουν και τον κόσμο να χαίρεται. Με τα μικρά παιδιά να βλέπουν χρώματα, να βλέπουν χάρη στα σχέδια και να ομορφαίνει γενικά η πόλη. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει και η τέχνη γενικότερα. Ναι. Και μου αρέσει να βλέπω τέχνη στην πόλη. Όχι, είναι ωραίο να βλέπουμε τέτοια. Αυτό θα χρειαστεί συντήρηση. Θα χρειάζεται δηλαδή συντήρηση να βράσει τόσο. Ναι. Αυτό θα χρειαστεί να περάσουμε ένα βερνίκι από πάνω, ειδικό προστασίας.
Και το οποίο πρέπει να το περνάμε κάθε ένα χρόνο περίπου. Ναι. Αυτή είναι η μόνη συντήρηση και η φύλαξη του, του τείχου. Και αυτό σίγουρα το οποίο πρέπει να, ναι, πρέπει να υπάρχει για να προστατευτεί πραγματικά ένα έργο τέχνης το οποίο φιλοτεχνίσετε εσύ και ο Γιάννης ο Μπουζούκης. Μακάρι, εγώ θα πω, να μην χρειαζόταν να το κάνετε ποτέ. Ναι, μακάρι και εμείς αυτό λέγαμε όταν το σχεδιάζαμε. Ναι. Λέγαμε ένα συνέστημα περίεργο είχαμε την ώρα που το κάναμε. Αλλά τι να κάνουμε, μακάρι δηλαδή αυτή η δολοφονία. Ναι. Μακάρι να αλλάξει τα πράγματα. Δηλαδή αυτό ευχόμαστε εμείς. Μακάρι. Όλοι αυτό μας. Είναι ο λόγος του, του σχεδίου που κάναμε. Και το επόμενο σχέδιο που θα κάνετε είναι πολύ πιο χαρούμενο και πολύ πιο αισιόδοξο. Θα πω εγώ Θανάσιμο και, μακάρι. Να σε ευχαριστήσουμε κιόλας και να ευχηθούμε και σε εσένα και στο Γιάννη Μπουζούκη καλή συνέχεια και άλλα τέτοια όμορφα πραγματάκια στους τύπους της πόλης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Θανάσιμο. Να είσαι καλά.